Ελκός και εμένα. Ήρθε 2-0 υπέρ του Ελκός. Όπως λέγαμε, είναι από τα φαβορί του τουρνουά, είναι πολύ δυνατός παίχτης. Τώρα βλέπουμε Νίκ Αντ εναντίον Αγγελική. Ο Τζέστερος φεύγει να πάει να παίξει τον αγώνα του. Είναι η μοναδική κοπέλα του τουρνουά. Για να δούμε, Κέρμπι εναντίον Λίνκ. Πρώτη πίστα στο... Duckhunt, δεν... νομίζω δεν γίνεται αυτό, μισό λεπτάκι. Αλέξε πίστα στο stream, παίζουμε Duckhunt. Θα διορθωθεί αμέσως. Η Duckhunt δεν είναι μία από τις αρχικές πίστες, είναι μία από τις πίστες που μπορούν να παίξουν από το δεύτερο μάτς και μετά. Οπότε... Οκ, επίδεσαι το διαλέξανα για να δουν λίγο τα κουμπιά τους. Όντως. Μην μπερδεύεστε από τα ονόματα έτσι, η Αγγελική είναι η κοπέλα στα αριστερά. Ο Νίκος είναι στα δεξιά. Οπότε, πρώτη πίστα έχουμε. Battlefield. Για να δούμε. Link εναντίον Kirby. Πρόκειται για τους δύο παίχτες που δεν έχουν το παιχνίδι, δεν παίζουν πολύ το παιχνίδι. Ίσως παίζουν απλά για το χαβαλέ τους και καλά κάνουν τα παιδιά. Ο Link έχει πάρει προβάδισμα. Να δούμε, μια καλή δυνατή επίθεση και θα φύγει. Ο Kirby προσπαθεί να κάνει ασπίδα, τελικά η ασπίδα χαμηλώνει. Όσο πιο πολύ ασπίδα χρησιμοποιεί ένας παίχτης, τόσο πιο πολύ μειώνεται. Με αποτέλεσμα, αν την κρατήσει μέχρι τέλους, να γίνει ευάλωτος ο χαρακτήρας αυτός για κάποια λεπτά. Είναι αυτό που λέμε η πίεση της ασπίδας στο παιχνίδι. Ο Link με ένα αρκετά μεγάλο προβάδισμα. Να δούμε αν ο Kirby καταφέρει να γυρίσει την πίστα. Καταφέρνει. Το βέλος βρίσκει στόχο. Ο Kirby δεν μπορεί να χτυπήσει. Για να δούμε. Κάποιες επιδείξεις κινήσεις από τις παίχτες. Πρώτο στόχο για τον Link. Είναι μπροστά στο σκορ πλέον. Η επίθεση αυτή του Kirby βλέπουμε μπορεί να καταπιεί τον αντίπαλο και να πάρει μία από τις δικές του επιθέσεις. Στην προκειμένη περίπτωση στον Link παίρνει το τόξο. Αλλά δεν έχει καταφέρει ακόμα από καταπιεί. Το Link έχει φέρει πάλι τα ποσοστά στα ίσια. Παίζει πολύ επιθετικά. Ο Kirby είναι ένας αρκετά ελαφρύς παίχτης. Μπορεί να βρεθεί εκτός πολύ εύκολα. Για να δούμε. Ο Kirby είναι ένας από τους χαρακτήρες που έχει πολλά άλματα, έχει 5 άλματα, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους που έχουν μόνο ένα. 2 αν μετρήσουμε το αρχικό. Πρώτο παιχνίδι για τον Νίκο λοιπόν. Νίκο Αγγελική 1-0, να δούμε και τον δεύτερο. Σε ποια πίστα θα πάνε. Δεύτερο παιχνίδι, ξεκινάει αμέσως τώρα στην Duckhunt, αυτή που διαλέξαμε πριν. Τους αρέσει μάλλον. Ο Link ξεκινάει με το τόξο. Σπαθιά. Το σφυρί του Kirby δεν έχει βρει ακόμα στόχο. Απάνω τες επιθέσεις από τον Link, δεν αφήνει τον Kirby να σταθεί στα πόδια του. Ωραία νεαρία επίθεση. Πλέον ο Kirby είναι στα επικίνδυνα σημεία. Ο Link δεν έχει δεχτεί ακόμα damage. Άλλη μια ωραία νεαρία επίθεση. Ο Kirby ακόμα είναι στο παιχνίδι. Ωραίο smash. Να δούμε αν ο Kirby θα καταφέρει να επανέλθει. Καταφέρνει. Οι smash αστοχούν.
Το Boomerang βέβαια βρίσκει στόχο για να δούμε. Το Boomerang δεν είναι αρκετό για να βγάλει το Kirby εκτός παιχνιδιού, είναι μια δύναμη επίθεση. Και τώρα ο Kirby χάνει το πρώτο στόκ. Να δούμε. Άλλο ένα Boomerang από το Link, ο οποίος δεν σταματάει να επιτίθεται. 31% ο Kirby και ανεβαίνει. Ένα μας άστοχο από τον παίχτη. Το σφυρί εξακολουθεί να μην βρίσκει στόχο. Τόση. Κάποιες επιθέσεις στον αέρα. Δεν ξέρουμε τι ήθελε να κάνει εκεί πέρα ο Kirby. Μάλλον θέλει να τον πετάξει εκτός. Βέβαια, ο Link μπορεί να ξεφύγει από αυτό. Φορτισμένη μάση, η οποία δεν πιάνει στόχο. Ενάρη επίθεση από τον Link όμως σαν απάντηση. Πλέον ο Kirby είναι στα επικίνδυνα ποσοστά. Πολύ καλή μπροστινή κανονική επίθεση. Επιστρέφει ο Link. Μια βόμβα. Και όχι. Για να δούμε, θα είναι αυτό το τελικό χτύπημα. Όχι, αμήνεται μια χαρά ο Kirby. Και ναι, άλλη μια γρήγορη επίθεση. Σημάνει το τέλος για αυτόν τον αγώνα. Νίκαν τα αγγελική 2-0. Να δούμε τώρα ποιος θα είναι ο επόμενος αγώνας που θα καθιστριμάρουμε. Εντάξει. Επόμενος αγώνας.